Πάμε σε κάτι διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό. Γιατί? Γιατί όλη αυτή η διάσταση εξωστρέφειας βλέπουμε ότι ενισχύεται σημαντικά, καθοριστικά και επιδραστικά από τις διάφορες εκδηλώσεις που συμβαίνουν στην περιοχή. Η μία είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάβασης αυτή τη στιγμή. Και η άλλη είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός και το Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας, πέμπτος μάλιστα κατά σειρά. Εκεί, στην τέντα, βρίσκεται ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσιαμούλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Είναι ιδιαίτερες στιγμές και το λέω είναι ιδιαίτερες στιγμές γιατί έχει αφήσει αποτύπωμα το συγκεκριμένο φεστιβάλ και το είδαμε και στην συμμετοχή των αρκετών χοροδιών και των αρκετών χοροδών που βρίσκονται στην πόλη της Καλαμάτας από το εξωτερικό. Ακριβώς είναι η πέμπτη χρονιά για το διαγωνισμό και φεστιβάλ χοροδιών εδώ στην Καλαμάτα. Να σου πω ότι συνολικά περισσότερο από 800 χοροδοί βρίσκονται εδώ στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Έχουν έρθει από 28 χοροδίες από 14 χώρες. Πριν από λίγο είχαμε την έναρξη, όλα ξεκίνησαν με την καθιερωμένη παρέλαση. Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές κρατούσαν στα χέρια τους τις σημαίες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, έκαναν την παρέλαση. Φυσικά ξεκίνησαν όλα με το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας, με παραδοσιακούς χορούς από την Μεσσηνία και από το Αιγαίο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας πριν από λίγο μίλησε και καλωσόρισε όλους τους χοροδούς. Πραγματικά, Θέμη, είναι μια υπέροχη βραδιά. Όλη η πόλη και όλη η Μεσσηνία το έχει αγκαλιάσει. Έχουν έρθει άνθρωποι από πολλά μέρη. Είναι δωρεάν και ίστος, όπως έχουμε πει και σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις. Έχει ξεκινήσει, να πούμε, αυτή την ώρα και βλέπουμε εμείς την εικόνα η οποία μεταδίδεται και από το Best Hybrid 1. Έχει ξεκινήσει αυτή η τελετή έναρξης. Να ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να το παρακολουθεί μέσα από το Best Hybrid 1, όπως είπαμε, και πάρα πολλές χοροδίες από διάφορα μέρη της γης είναι στην πόλη της Καλαμάτας, συμμετέχουν σε αυτόν τον ξεχωριστό διαγωνισμό και φεστιβάλ χοροδιών σε πάρα πολλές περιοχές, οι οποίες, το λέω έτσι, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης που θα αναπτυχθεί ο διαγωνισμός αυτός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Και θέλω αυτή τη στιγμή να ακούτε τις μελωδίες από τις χοροδίες της Σιγκαπούρης, της Λετωνίας, της Σλοβακίας και της Ελβετίας. Όπως είπες και εσύ, θα έχουμε δραστηριότητες παράλληλες τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για ένα μαγικό τετραήμερο. Θα έχουμε το κονσέρτο Οφιλίας στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, το διαγωνισμό στην πλατεία των Ταξιαρχών, αλλά και το εορταστικό κονσέρτο που θα πραγματοποιηθεί και στην Αρχαία Μεσίνη. Πλούσιο το πρόγραμμα και φυσικά την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή, η τελετή λήξης, θα έχουμε την παρέλαση σε 6 το απόγευμα που θα ξεκινήσουν χορδία από την πλατεία 23 Μαρτίου και θα γίνουν εδώ οι απονομές στο γήπεδο της Τέντας. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε να παρακολουθήσουμε εμείς έτσι ένα απόσπασμα από την όλη τελετή έναρξη. Και φίλοι της χοροδιακής μουσικής, σας καλωσορίζουμε στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Φεστιβάλ και Διαγωνισμό Χοροδιών της Καλαμάτας. Εύχομαι αυτές τις 4 μέρες να περάσετε υπέροχα στην πόλη μας και να σας ξαναδούμε σύντομα πάλι κοντά μας. Καλώς ήρθατε στην Καλαμάτα. Welcome to Καλαμάτα. Εκ μέρους της Interkultur και του Δήμου Καλαμάτας, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εναρκτήρια συναυλία του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας. Welcome to Kalamata and welcome to the 5th Kalamata International Choir Competition and Festival. So
Σήμερα συναντιόμαστε όχι μόνο ως τραγουδιστές και μουσικοί, αλλά ως πρεσβευτές του πολιτισμού, της ειρήνης και της ενότητας, ενωμένοι με μία από τις πιο όμορφες και οικουμενικές γλώσσες, τη μουσική. Το φεστιβάλ μας, που τώρα διανύει την πέμπτη χρονιά του, ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια απλή γιορτή των φωνών. Είναι μια γιορτή της ποικιλομορφίας, της σύνδεσης και της κοινής ανθρωπιάς. Από τη Βουλγαρία, from Bulgaria, Saint Apostle Cup Representative Choir of Stara Sagora. Από τη Δανία, from Denmark, Academist Chor Aarhus. Από την Ελβετία, from Switzerland, Bündner Jugendchor and the Vocal Ensemble Incantanti. Όπως είπαμε, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του φεστιβάλ πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας και μπαίνοντας στον ψηφιακό κόσμο της τηλεόρασης Best Hybrid.